σε έναν τόπο σημαδεμένο από τη λάμψη του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, εκεί που ο Ηρώδης ο Αττικός έκτισε μια έπαυλη τέμενος των καλών τεχνών, άνθησε από πολύ παλιά η μοναχική άσκηση. Η Μονή Λουκούς κτίστηκε σε αυτόν ακριβώς τον τόπο, δίνοντας μέσα από τη χριστιανική πρόταση ζωής ένα πολιτιστικό πλαίσιο που κλείνει μέσα στην ιστορία μια συνέχεια αιώνων. Κληρονομιά του μοναστηριού είναι η πνευματική αγώνη των πατέρων. Στολίδια του είναι τα θράψματα της ιστορίας, τα σπασμένα μάρμαρα, τα χριστιανικά θωράκια που ενσωματώθηκαν στον κορμό της Μονής και στέκουν αψευδείς μάρτυρες της παιδείας και του πολιτισμού που έλαμψαν στον τόπο. Σήμερα οι αυλές μου σχοβολούν από το θυμίαμα που φτιάχνουν οι αδελφές. Στα δοχεία το λιωμένο κερί περιμένει να μετατραπεί σε λαμπάδες και στα κελιά ακόμη ακούγεται ο όρθιος τσακώνικος αργαλιός. Η Μονή Λουκούς συνεχίζει το ταξίδι της, γράφει τη δική της σελίδα στο βιβλίο του Ορθόδοξου Μοναχισμού και με μια ακμαία γυναική αδελφότητα αισιοδοξεί για το μέλλον. Η Μονή Λουκούς βρίσκεται δίπλα σχεδόν στον κεντρικό δρόμο που συνδέει το Άστρος με την Τρίπολη, σε μια θαυμάσια τοποθεσία τριγυρισμένη από δάση, με τον γεμάτο ελαιόδοντρα και καλοποτισμένο από τα νερά του ποταμού Τάνου, κάμπο του Άστρους, να απλώνεται μπροστά της. Ολόγερα υψώνονται οι κορφές της Ζάβιτσας, της Παλαιοπαναγιάς και του Ελληνικού. Είναι κτισμένη πάνω σε ερείπια ναού της παλαιοχριστιανικής εποχής του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Πολύ νεωρίτερα, εδώ υπήρχε η αρχαιοελληνική κόμη Εύα, στην οποία βρισκόταν το φημισμένο ιερό του Ασκληπιάδη Πολεμοκράτη, εγγονού του Ασκληπιού και μεγάλου θεραπευτή. Αργότερα στην περιοχή έκτισε μια έπαυλη ο Ρωμαίος Αττικός, από όπου διεύθυνε τις εμπορικές του επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο. Ο γιος του, ο γνωστός ρήτορας, φιλόσοφος και πολιτικός Ηρώδης Αττικός, επέκτηνε και καλόπισε την έπαυλη, προσθέτοντας υδραγωγία, λουτρά, αγάλματα, ψηφιδωτά και πάμπολα έργα τέχνης από τη διάσημη προσωπική του συλλογή, δημιουργώντας έτσι ένα ασύλληπτης ομορφιάς και μεγαλείου οικιστικό συγκρότημα που ξεπερνούσε τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Ο Ρωμαίος φιλότεχνος εκτιμούσε ιδιαίτερα το θαυμάσιο περιβάλλον, τον έφορο κάμπο με τα ελαιόδεντρα και ως μανιώδης κυνηγός την αυθονία θυραμάτων του τόπου. Η έπαυλη είχε εντοπιστεί το 1809 από τον Άγγλο περιηγητή William Leake και ανασκάπτεται συστηματικά από το 1979. Αποκαλύπτεται δε ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου και το πλήθος των ευρημάτων είναι πολύ μεγάλο. Μέρος τους εκτίθεται στα μουσεία Τρίπολης και Άστρους. Η Μονή Λουκούς κτίστηκε το 1117 και ήταν καθολικό ενός μοναστηριού, στο οποίο μόναζαν ντόπιοι κυρίως μοναχοί. Σταδιακά γνώρισε περίοδο μεγάλης ακμής μέσα στο 13ο αιώνα. Ήταν αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, απέκτησε μεγάλη φήμη και σταυροπηγιακά προνόμια. Όμως καταστράφηκε από τους Φράγκους την περίοδο 1204-1450. Στα 1453 περίπου διαλύθηκε μετά την έλευση των Τούρκων, αλλά ανασυστάθηκε στα επόμενα χρόνια. Νέες καταστροφές επήλθαν αργότερα από το 1715 μέχρι τα χρόνια της Επανάστασης το 1821, τόσο από τους Τούρκους όσο και από τους Ενετούς. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας στην Πελοπόννησο μετατράπηκε σε καθολικό μοναστήρι καπουτσίνων μοναχών. Όταν οι Ρωμαιοκαθολικοί αποχώρησαν, αφαίρεσαν διάφορα κοιμήλια, μεταξύ των οποίων και την κτητορική πλάκα της παλιάς μονής. Φαίνεται ότι από εκείνα τα χρόνια, ειδικά από το 17ο αιώνα, απέκτησε το όνομα που διατήρησε μέχρι σήμερα και το οποίο προέκυψε από τη λατινική λέξη «Λουκούς», δηλαδή «ιερό δάσος». Η ονομασία καταμαρτυρά τα πολύ πυκνότερα και επιβλητικά δάση που κάποτε περιστήχιζαν το ιστορικό μοναστήρι. Μάλιστα διασώζεται μαρτυρία ενός παλαιού ηγούμενου του Ιωσήφ, ο οποίος έγραψε
καθώς από τον γέροντά μας εμάθομεν ότι ήταν δάσος μέγα, εις το οποίον ευρέθησαν εις τον καιρόν του ελάφια και ζαρκάδια, αγριογούρουνα και τα τιάφτα. Η Μονή Λουκούς βοήθησε με όλες τις δυνάμεις της τους σχεμαζόμενους από την τουρκική αυθαιρεσία χριστιανικούς πληθυσμούς της Κοινουρίας στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Σπουδαία ήταν και η στήριξη που έδωσε στους επαναστατημένους Έλληνες στη Μεγάλη Εξέγερση του 1821. Ο ηγούμενός της Νεόφυτος ήταν μοιημένος στη φιλική εταιρεία και μοναχοί της συμμετείχαν στον αγώνα και έστελναν τρόφιμα και εφόδια στο στρατόπεδο των Βερβαίνων στα γεγονότα της πολιορκίας της Τριπολιτσάς. Η επαναστατική δράση της Μονής ίσως δικαιολογεί τη λύσα με την οποία τη δίωσε ο Ιμπραήμ το 1826. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν στο μοναστήρι παραμονή της Μεγάλης του Γιορτής στις 5 Αυγούστου και το πυρπόλησαν. Το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος αποτεφρώθηκε και ανυπολόγιστης ιστορικής αξίας χρυσόβουλα, παλέτυπα, ιερά σκεύη και λοιπά κοιμήλια καταστράφηκαν και κλάπησαν. Ευτυχώς οι μοναχοί είχαν προλάβει να διαφύγουν και να σώσουν κάποια από τα τότε υπάρχοντα κοιμήλια. Μετά τους πολέμους και τις καταστροφές, η Μονή ανασυστάθηκε και ξανά έγινε εστία φιλανθρωπίας και φιλοξενίας, όπως χαρακτηριζόταν από αιώνες. Ήταν πάντοτε ανδρική, αλλά στα μέσα του 20ου αιώνα παρήκμασε και το 1946 ο τότε Μητροπολίτης Κοινουρίας και Μαντινίας Γερμανός, ελήψη μοναχών, τη μετέτρεψε σε γυναικεία. Στο κατερυπωμένο από τα δεινά της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου μοναστήρι, εγκαταστάθηκε τότε μια νέα συνοδεία με επικεφαλή στην ηγουμένη Χριστονύμφη Κάρτσονα, μια εξαιρετική πνευματική μορφή, καταγόμενη από εύπορη οικογένεια της Καλαμάτας και με ρίζες ασκητικές, με προγόνους μοναχούς από τη σκήτη των Καρτσονέων. Η κατάσταση ήταν τραγική και οι μοναχές αντίκρισαν ερήπια, ενώ και οι χριστιανοί της περιοχής, μετά τις περιπέτειες της δεκαετίας του 40, ήταν σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Όμως κατάφεραν ένα αξιοθαύμαστο έργο. Τα παλιά κτίρια επισκευάστηκαν και κτίστηκαν νέα, ενώ διαφυλάχθηκε η εναπομείνασα περιουσία της Μονής, ελαιώνες, κτήματα, περιβόλια κτλ. Κάποτε είχε τόσες ελιές η Μονή που οι παραδόσεις λένε πως αν χύνονταν τα λάδια της Λουκούς έφταναν μέχρι το άστρος. Παράλληλα ανασυστάθηκαν τα μετόχια της αναλήψεως στον Άγιο Ιωάννη και του Αγίου Δημητρίου, ενώ μετόχη της έγινε από το 1967 και η Μονή Αγίου Νικολάου Καριάς. Κτίστηκαν επίσης δύο παρεκκλήσια, των Αγίων Πάντων το 1957 και της Κοίμησης της Θεοτόκου το 1962 και έγιναν πολλές εργασίες συντήρησης και διαφύλαξης των σωζόμενων ιερών κοιμηλίων, μεταξύ των οποίων 300 τόμοι βιβλίων, χειρόγραφα, πατριαρχικά σιγήλια, κώδικες κτλ. Μέσα στα επόμενα χρόνια, μοναχές στάλθηκαν για να αναστήσουν τα παλιά ιστορικά μοναστήρια της Αρκαδίας, όπως την Έλωνα, τη Σίντζα, την Εστάνη, την Αρτοκοστά. Όλο αυτό το δημιουργικό έργο αποτυπώνεται στη σημερινή εικόνα της Μονής, η οποία είναι πανέμορφη, νοικοκυρεμένη και αποπνέει τάξη και γαλήνη. Εδώ μονάζει μια ακμαία αδελφότητα που με τη βοήθεια της πίστης συνεχίζει να κρατάει ζωντανό ένα σπουδαίο κύτταρο χριστιανισμού και πολιτισμού στην Πελοπόννησο. Η Μονή Λουκούς είναι ένα από τα γραφικότερα μοναστήρια της Πελοποννήσου. Μοιάζει εξωτερικά με φρούριο, τριγυρισμένη όπως είναι από τον άσπρο σβεστομένο περίβολο με τις πτέρυγες των κελιών. Στο εσωτερικό απλώνεται μια πολύ χαριτωμένη αυλή με καλέσθητη πλακόστρωση και στολισμένη με μοσχομυριστά λουλούδια, φοίνικες, μουσμουλιές, εσπεριδοειδή και έναν μεγάλο επιβλητικό πλάτανο. Στην αυλή υπάρχει διάσπαρτο άφθονο αρχαίο υλικό, σπασμένοι κίονες, κιονόκρανα, μαρμάρινα θράψματα, θωράκια, ακόμα και αγάλματα, που προέρχεται από τη ρωμαϊκή έπαυλη του Ηρώδη Αττικού, αλλά και από τον παλαιοχριστιανικό ναό που προϋπήρχε εδώ. Το καθολικό του 1117 είναι ένα αληθινό κομψοτέχνημα, ένα αριστούργημα της βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής.
Πρόκειται για σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με οκταγωνικό τρούλο που στηρίζεται σε τέσσερις κίονες οι οποίοι προέρχονται από την έπαυλη του Ηρώδη. Στο δάπεδο του ναού στο κέντρο υπάρχει γλυπτός δικέφαλος αετός, το σύμβολο της οικουμενικότητας του Βυζαντίου. Η τύχη του καθολικού είναι φτιαγμένη από κυτρινοπό πορόλιθο και είναι διακοσμημένη με οδοντοτές στενίες και ρόμβους καθώς και με καλέσθητα ροδιακά πινάκια. Το πιο ξεχωριστό δομικό στοιχείο φυσικά είναι το άφθονο αρχαίο υλικό. Είναι εντυχισμένο τόσο στους τοίχους όσο και στην είσοδο. Το κατόφλι και οι παραστάδες δεξιά και αριστερά είναι παλαιοχριστιανικά θωράκια διακοσμημένα με φυτικά μοτίβα και ψάρια. Το δάπεδο αποτελείται από ανάλογα θωράκια. Η τύχη εσωτερικά είναι κατάγραφη με σπουδαίες τέχνες στιχογραφίες ιστορημένες τον 16ο αιώνα. Είναι πιθανώς έργα των αδελφών Μόσχων, οι οποίοι ζωγραφίζουν με την αξεπέραστη τεχνοτροπία της κριτικής σχολής. Οι μορφές των Αγίων τους αποπνέουν βαθιά πνευματικότητα και ασκητισμό και τα χρώματά τους είναι λαμπερά, αλλά σχεδόν πάντα σε σκούρο έως πολύ σκούρο φόντο. Στην κάτω ζώνη απεικονίζονται ολόσωμοι Άγιοι, στην ακριβώς επόμενη μεσαία ζώνη υπάρχουν τα στιθάρια, πορτρέτα πλαισιωμένα από τα χαρακτηριστικά μοτίβα των Μόσχων, όπως τα κλαδιά, τα λουλούδια, οι ρόδακες και τα υπόλοιπα φυσικά διακοσμητικά. Ψηλότερα, στην τελευταία ζώνη, οι Μόσχοι φιλοτέκνησαν τους περίφημους 24 οίκους του ακάθιστου ύμνου της Θεοτόκου. Όλος ο δυτικός στίχος και η κόγχη του περιλαμβάνουν τοιχογραφίες με τα πάθη του Χριστού και της Ανάστασης, ενώ στον νότιο τοίχο αναπαριστώνται σκηνές από τη ζωή του Χριστού πριν από τα πάθη και στο βόρειο τοίχο τα αιωθινά Ευαγγέλια, δηλαδή σκηνές από τη ζωή του Χριστού μετά τα πάθη. Από τις μορφές των Αγίων και Οσίων της Μεσαίας Ζώνης ξεχωρίζουν αυτά των λιγότερο γνωστών Αγίων, όπως οι Άγιοι Κάλιστος, Πρόκλος, Γερβάσιος, Αρέθας, Ουάρος, Γοβδελεάς, Πρόβος, Ζωτικός, οι Άγιοι Ακίνδυνοι, Γουρίας, Σαμονάς, Άβυβος. Υπάρχει επίσης η σπάνια απεικόνιση της Αγίας Ελένης με μαντήλα. Στην νοτιοδυτική γωνία υπάρχει τοιχογραφία του Αγίου Ευσταθίου, στην οποία είναι εμφανή τα ίχνη που αποδίδονται σε σπαθιές των Τούρκων. Μια παράδοση της Μονής λέει πως κατά την καταστροφή της από τον Ιμπραήμ, την ώρα που ένας Τούρκος στρατιώτης πάθιζε τον Άγιο Ευστάθιο, έτρεξε αίμα από το πρόσωπο του Αγίου και ο Τούρκος κατατρόμαξε, μετέφερε τον πανικό στους άλλους και έτσι σώθηκε το καθολικό και σταμάτησε η περαιτέρω καταστροφή. Στο τέμπλο του ναού, το οποίο κατασκευάστηκε μετά την καταστροφή του 1826, υπάρχουν φορητές εικόνες του 17ου αιώνα, οι οποίες μαζί με τις υπόλοιπες παλαιές εικόνες που κοσμούν σήμερα το καθολικό, σώθηκαν καθώς τις φυγάδευσαν οι μοναχοί πριν την έλευση του Ιμπραήμ. Στις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου περιλαμβάνονται η Παναγία του Πάθους, ο Ιησούς Χριστός, ο Τίμιος Πρόδρομος με σκηνές από το βίο του και τη μεταμόρφωση, κάτω από την οποία βρίσκεται άλλο ένα τμήμα από μαρμάρινο παλαιοχριστιανικό θωράκιο. Το τέμπλο κοσμούν επίσης μικρά στρογγυλά πορτρέτα αποστόλων στην ψηλότερη ζώνη. Από τις παλαιές εικόνες του ναού ξεχωρίζει η Παναγία Βροφοκρατούσα. Αξιόλογη είναι η φορητή εικόνα της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, η οποία βρίσκεται αριστερά της εισόδου, με τον Ιησού στο όρο Σταβόρ και γύρω του τον Μωυσή, τον προφήτη Ηλία και τους μαθητές του Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Η εικόνα χρονολογείται πιθανώς στο 16ο αιώνα. Στο Ιερό Βήμα βρίσκεται η Σταύρωση, η οποία στηρίζεται σε αρχαίο κείωνα. Αρχαίο αρχιτεκτονικό μέλος είναι επίσης και η βάση της Αγίας Τράπεζας. Στις στιχογραφίες του Ιερού δεσπόζουν οι εικονογραφημένες παραβολές στο διακονικό και παραστάσεις όπως ο Ιησούς θύμα αλλά και θήτης της φθοράς και του θανάτου, το τίμιο σώμα και αίμα, καθώς και πλήθος άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Στον περίβολο βρέθηκε μολυβδόβουλο, επικυρωτική μολυβένια σφραγίδα, το οποίο απεικονίζει από τη μια πλευρά την Παναγία και από την άλλη φέρει την επιγραφή «Γρηγόριος Ελέο Θεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Οικουμενικός Πατριάρχης».
Το έβριμα ήρθε στο φως από μια προσκυνήτρια με θαυματουργικό τρόπο όταν ζήτησε να σκάψουν στον περίβολο σε συγκεκριμένο σημείο. Στο ναό υπήρχαν εφαπτώμενα δύο παρεκκλήσια του Αγίου Χαραλάμπους και του Αγίου Παντελεήμονος, ίχνη των οποίων διακρίνονται εσωτερικά στους τοίχους. Τα περικλήσια και τον εξονάρθηκα που υπήρχε τα κατέστρεψαν οι Τούρκοι. Στη βορειοανατολική γωνιά της αυλής υψώνεται πύργος, ο μοναδικός σωζόμενος από τους τέσσερις, οι οποίοι προστάτευαν παλαιότερα τη μονή. Είναι τριώροφο κτίριο. Εκτός από τον αμυντικό του ρόλο, εξυπηρέτησε τους μοναχούς στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας, καθώς εκεί η προφορική παράδοση μαρτυρεί τη λειτουργία κρυφού σχολείου. Στα νοτιοδυτικά βρίσκεται το Αρχονταρίκι, ενώ στη σειρά με τις καμάρες των κελιών στην Ανατολική Πτέρυγα υπάρχουν αρχαία μέλη και ένα ακέφαλο γυναικείο άγαλμα. Στην Ανατολική Πτέρυγα πάνω από την είσοδο βρίσκεται το παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων και ακριβώς από κάτω το παρεκκλήσι της κοίμησης της Θεοτόκου. Ανάμεσα στα κοιμήλια που φυλάσσονται στη Μονή Λουκούς είναι ένας βαρύτιμος ασημένιος σταυρός με τίμιο ξύλο, Ευαγγέλιο του 1781, Άγια Ποτήρια, διάφορα άμφια, δύο φορητές εικόνες του 16ου αιώνα και ιερά λείψανα των Αγίων Ιωάννου, Ιακώβου, Ιεροθέου, Χρυσοστόμου, της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Αγάθης, της Αγίας Ξένης και Μακρίνας, των Αγίων Θεοδόρων, Εφρασίου του Μαγείρου, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου Μυροβλήτου και άλλα. Υπάρχουν πολλοί τόμοι παλαιών βιβλίων και ένα πλήθος χειρόγραφα, σιγήλια και κώδικες. Οι αδελφές που εγκαταβιούν σήμερα στη Μονή Λουκούς έχουν πολλά διακονήματα και μεταξύ άλλων ασχολούνται με την αγιογραφία, ακολουθώντας τα πρότυπα της κριτικής σχολής και ιστορούν φορητές εικόνες και μεγαλύτερες συνθέσεις. Επίσης παρασκευάζουν κερί και θυμίαμα και συνεχίζουν τη μακρά παράδοση της τσακώνικης υφαντουργίας. Τα τσακώνικα υφαντά κατασκευάζονται σε όρθιο αργαλιό, δουλεύονται και από τις δύο όψεις και έχουν πολύ μεγάλη λεπτότητα στην ύφανση σαν και έντιμα. Είναι βέβαια πολύ χρονοβόρη η κατασκευή τους και οι αδελφές σήμερα κατασκευάζουν μόνο μικρά υφαντά. Υπήρχε παράδοση από τον καιρό που το μοναστήρι έγινε γυναικείο οι οικογένειες από τα γύρω χωριά να έρχονται να παραγγέλνουν εδώ τα υφαντά της πρίκας της νύφης. Παλαιότερα, την περίοδο 1955 με 65 περίπου, λειτουργήσε στη Μονή Σχολή Υφαντουργίας, στην οποία σπούδαζαν κορίτσια από την Κοινωρία. Σήμερα μάλιστα, κάποιες παλιές μαθήτρες της Μονής συνεχίζουν να φτιάχνουν τσακώνικα υφαντά στο Άστρος και στο Λεωνίδιο. Στη Μονή λειτουργεί εκθετήριο εκκλησιαστικών ειδών, βιβλίων κτλ.